Κυρίες και κύριοι, από την πρώτη στιγμή της κατάθεσης του νομοσχεδίου, στην προσπάθεια να διαμορφωθούν, κυρίως μέσα στην κοινωνία, συνθήκες στήριξης μιας πολύ σοβαρής αλλαγής στον εκλογικό νόμο, με σοβαρές και επικίνδυνες προεκτάσεις, και τι δεν έχουμε ακούσει από τοποθετήσεις στελεχών της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και των νέων στηριγμάτων για το αντιλαϊκό σας έργο που φαίνεται ότι έχετε βρει εδώ μέσα. Μέχρι και ότι η σημερινή ρύθμιση είναι ταξική, ακούσαμε να λέγεται από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, και πως η πρόταση της κυβέρνησης αφορά τους μη πλούσιους. Όμως ούτε κουβέντα, λέξη δεν ακούσαμε για τις σοβαρές ενστάσεις που έθεσε εξ αρχής το ΚΚΕ, για τα πολύ σοβαρά ερωτήματα που θέτουμε σε όλη τη διάρκεια της συζήτησης. Και θα επιμείνουμε. Είναι ή δεν είναι αλλίωση του εκλογικού σώματος η απόκτηση δικαιώματος ψήφου στη βάση του αναχρονιστικού δίκαιου του αίματος, κάτι που εμέσως ομολόγησε στην ομιλία του ο Πρωθυπουργός, λέγοντας ότι το νομοσχέδιο διευρύνει το εκλογικό σώμα. Μπορεί να αποφασίζει κάποιος που δεν έχει κανέναν οικονομικό, κοινωνικό δεσμό, ακόμα και στοιχειώδη επαφή με την Ελλάδα, για πολιτικές που θα εφαρμοστούν κυρίως στη χώρα? Και το ζήτημα δεν αφορά μόνο τις βουλευτικές εκλογές. Αύριο μπορεί να γίνει ένα δημοψήφισμα. Πώς θα μπορέσει να απαντήσει στο οποιοδήποτε ερώτημα που θα τεθεί, πόσο μάλλον να καθορίσει με την ψήφο του το ίδιο το αποτέλεσμα? Δεν λέμε τίποτα διαφορετικό από αυτό που ισχύει σχεδόν παντού στον κόσμο. Για τη λεγόμενη διεθνή πείρα, στην οποία αναφέρεται συνεχώς η κυβέρνηση, χωρίς να δίνει ούτε ένα στοιχείο, ούτε ένα παράδειγμα αυτής. Έχουμε παραθέσει πολύ συγκεκριμένα στοιχεία για το τι συμβαίνει σε άλλες χώρες και μάλιστα ενδεικτικά σε μια γκάμα άλλων κρατών για το ίδιο ζήτημα που συζητάμε. Δεν έχουμε ακούσει αντίλογο, επειδή δεν υπάρχει σοβαρός αντίλογος. Και αναφερόμαστε στη γενική πρακτική των χωρών που αποφασίζουν να προχωρήσουν στη διαδικασία της εξασφάλισης δικαιώματος ψήφου για όσους δεν ζουν στη χώρα. Έτσι, στην Κύπρο αφορά μόνο όσους προσωρινά την περίοδο των εκλογών βρίσκονται στο εξωτερικό. Ισχύει ή δεν ισχύει? Ισχύει. Στην Αυστραλία επιτρέπεται μόνο εφόσον απουσιάζουν μέχρι 6 χρόνια από τη χώρα. Στη Γερμανία, εφόσον μετά την ηλικία των 14 ετών έχουν ζήσει στη Γερμανία επί ένα συνεχόμενο τρίμηνο και δεν έχουν παρέλθει 25 χρόνια από εκείνο το τρίμηνο. Στο Ηνωμένο, μάλιστα στη Γερμανία, από το 1998 δεν υπήρχε κάποιος χρονικός περιορισμός για το δικαίωμα ψήφου στους εκτός επικρατείας ψηφοφόρους, όμως με την αναθεώρηση της νομοθεσίας το 2013 επανήλθε το όριο των 25 ετών. Το Ηνωμένο Βασίλειο 15 χρόνια, η Δανία 2 χρόνια. Ενώ ακόμα και σε χώρες με λιγότερους περιορισμούς όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, τηρούνται καταρχάς στοιχειώδεις εγγυήσεις για τη σύνδεση του απόδημου με τη χώρα, όπως η επιβεβαίωση της επιλογής του να ψηφίζει ως απόδημος ανατακτά χρονικά διαστήματα, η επικαιροποίηση των στοιχείων του. Για παράδειγμα, πρέπει να δίνεται η διεύθυνση κατοικίας που διέμενε ο ίδιος ή η οικογένειά του στις Ηνωμένες Πολιτείες ως προϋπόθεση εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους και άλλα. Μάλιστα, το κομβικό ζήτημα της ανάγκης να υπάρχει ουσιαστικός δεσμός του ψηφοφόρου με τη χώρα στην οποία ψηφίζει υποστήριζεται ακόμα και σε αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Για παράδειγμα, με αφορμή περίπτωση στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχει αποφανθεί πως είναι απόλυτα εύλογο να περιορίζεται το εκλογικό δικαίωμα στους πολίτες που έχουν στενή σχέση με τη χώρα καταγωγής τους και ως εκ τούτου επηρεάζονται πιο άμεσα από τους νόμους της. Και προσθέτει ότι ο χρονικός περιορισμός των 15 χρόνων εξυπηρετεί την αποφυγή προβλημάτων αυθαιρεσίας σε διαφορετική περίπτωση. Στην ίδια περίπτωση αναφέρει ότι δεν βρέθηκε κανένα στοιχείο που να οδηγεί στο συμπέρασμα ότι τα κράτη θεσπίζουν το δικαίωμα ψήφου σε κατοίκους του εξωτερικού χωρίς κανένα περιορισμό. Κάτι που σε αντίστοιχη περίπτωση στην Ελλάδα, σε νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, λέει ότι και ρητά αναφέρει ότι δεν είναι αντισυνταγματικό για την Ελλάδα, που μιλάτε για αντισυνταγματικότητα. Μάλιστα, σε μια σειρά άλλων αποφάσεων, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου αναφέρει 4 βασικούς λόγους για την ανάγκη ύπαρξης κάποιων περιορισμών στο δικαίωμα ψήφου των κατοίκων εκτός επικρατείας. Ότι είναι λιγότερο άμεσα ενδιαφερόμενοι για τα καθημερινά προβλήματα της χώρας τους και έχουν γι' αυτά αντικειμενικά λιγότερες γνώσεις, ότι είναι αρκετά δύσκολο οι υποψήφοι να παρουσιάσουν τα προεκλογικά προγράμματα στους κατοίκους του εξωτερικού για τον επιπρόσθετο λόγο ότι εκείνοι επηρεάζονται λιγότερο από αυτά,
το πρόβλημα της σχέσης του δικαιώματος ψήφου και της επίδρασης των συνεπειών των πολιτικών που επιλέγει κάποιος, και ως εκ τούτου την εύλογη ανησυχία, όπως την αποκαλεί, του γεγονότος πως όσοι μένουν στο εξωτερικό θα επηρεάζουν τις πολιτικές αποφάσεις που θα έχουν αντίκτυπο πρωτίστως στους κατοίκους που μένουν μέσα στη χώρα. Αυτά, επαναλαμβάνουμε, τα λέει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Και είναι και απάντηση σε σχέση με τα όσα ακούστηκαν από μεριάς πλεύσης ελευθερίας περί στραγγαλισμού του δικαιώματος με το να υπάρχουν κάποια κριτήρια, αλλά και τα περί ιδεοληψιών του ΚΚΕ που ανέφερε ο συγγητής της Νέας Δημοκρατίας ή τα περί μοναχικού αναχρονισμού που είπε ο Πρωθυπουργός χθες στην ομιλία του. Κυρίες και κύριοι, ασφαλώς, εκ μέρους του ΚΚΕ δεν έχουμε αυταπάτες για το χαρακτήρα των αστικών δικαστηρίων, πόσο μάλλον σε αυτό το επίπεδο. Ούτε αποσπόμαστε από την πραγματικότητα που λέει ότι οι όροι για το δικαίωμα ψήφου τελικά διαμορφώνονται σε συγκεκριμένες πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες με βάση τις επίσης συγκεκριμένες επιλογές μέσα στα πλαίσια της λειτουργίας του αστικού πολιτικού συστήματος. Γιατί αυτό είναι που κάνετε εσείς. Προσπαθείτε, πιθανά μέσα και στη βιασύνη σας, που επίσης προκαλεί ερωτήματα, να παρουσιάζετε το μαύρο άσπρο, επαναλαμβάνοντας μονότονα διακηρύξεις και συνθήματα κενά περιεχομένου, χωρίς καμία αποδεικτικότητα, χωρίς επιχειρήματα, και ποια εξάλλου να αξιοποιήσετε, αφού εμείς τα παρουσιάσαμε και σας διαψεύδουν πανηγυρικά, με στόχο να περάσετε ένα αντιλαϊκό πολυεργαλείο. Γιατί για τέτοιο ακριβώς μιλάμε. Για ένα νομοσχέδιο με πολλαπλή στόχευση. Για την αλλίωση του εκλογικού αποτελέσματος. Για την αξιοποίηση των αποδήμων ως πολιτικής εφεδρείας με ενεργή παρέμβαση των οικονομικών λόμπι, αντιμετωπίζοντας τους απόδημους ως κουκιά, αλλά και προσπαθώντας να τους στοιχίσετε και μέσω αυτών, μισό λεπτό κύριε Πρόεδρε, να ενισχύσετε την προσπάθεια να στοιχηθεί ο ελληνικός λαός πίσω από τις τωρινές επιδιώξεις των μονοπωλιακών ομίλων της χώρας. Αυτά που ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας ονόμασε προκλήσεις της εποχής, κοιτώντας μπροστά τη διαφαινόμενη νέα καπιταλιστική οικονομική κρίση, την όξυνση των ήδη επικίνδυνων ανταγωνισμών που αυτή θα προκαλέσει στο έδαφος ενός πολέμου που βρίσκεται σε εξέλιξη και κλιμακώνεται με τη συμμετοχή και της χώρας, και μάλιστα στην πρώτη γραμμή, στα πλαίσια της γενικότερης κλιμάκωσης της σύγκρουσης ανάμεσα στα ιμπεριαλιστικά στρατόπεδα. Αυτό δηλαδή που ονομάζεται εθνική ενότητα, εθνική υπόθεση. Πρόκειται λοιπόν για ένα αντιδραστικό νομοσχέδιο από κάθε άποψη που το ΚΚΕ το καταψηφίζει. Σας ευχαριστώ.